κατανομή τρίτης και τέταρτης δόσης ΣΑΤΑ έτους 2012 και ΣΑΤΑ του έτους 2013. Η συλληπτής στο θέμα είναι ο κ. Σαμπαζιώτης. Παρακαλώ, κ. Σαμπαζιώτη, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, κ. Πρόεδρε. Επίσης, αδελφοί, θυμάστε ότι τέλος του 2012 έχουν κατανομή με την πρώτη δόση της ΣΑΤΑ του 2012. Στη συνέχεια και το Γενάρη ήταν άλλες δύο δόσεις που αφορούσαν από το 2012 και από το Γενάρη μέχρι το Μάιο ήταν άλλες πέντε δόσεις, γιατί τώρα πλέον έρχονται ένα μήνα, που αφορούν τη ΣΑΤΑ του 2013. Σύνολο το ποσό είναι περίπου 830.000 ευρώ. Η αρχή της κατανομής του ποσού αυτού έγινε με, όπως συνήθως κάνουμε μέχρι στιγμής, με κριτήρια και το πληθυσμιακό, αλλά και το, το παράγοντα που καλύπτει, που έχει να κάνει με την έκταση που έχει κάθε δημοτική ενότητα στην οποία αναφέρεται το ποσό. Έτσι, σας λέω έτσι εντάκι, έχει γίνει μια διαίρεση του ποσού των 830.000 ευρώ περίπου στα 4. Οι τρεις δημοτικές κοινότητες παίρνουν από 200.000 ευρώ και τα υπόλοιπα 230.000 ευρώ κατανείμονται στις άλλες τρεις δημοτικές ενότητες, Αυλώνου, Σαϊτού και Εστερβίλης. Τα ποσά είναι δεικτικά το 200, μερικές φορές μπορεί να είναι λίγο παρακάτω, λίγο παραπάνω. Σημασία πολύ μεγάλη δώσαμε και έτσι μπορούσαμε να κάνουμε, διαφορετικά δεν γινότανε. Το να επιλεχθούν κάποια έργα του τεχνικού προγράμματος, όπως είναι καταγεγραμμένο στο τεχνικό πρόγραμμα και με τον προϋπολογισμό που έχουν αυτή τη στιγμή, μια εξαίρεση υπήρξε, την οποία θα την αναφέρουμε στη συνέχεια για την δημοτική ενότητα των πιλιατών. Έτσι, το ποσό που κατανείμουμε έχει δύο στόχους. Πρώτον, να εκτελεστούν κάποια συγκεκριμένα έργα τα οποία θεωρούνταν απαραίτητα για την κάθε δημοτική ενότητα. Και το δεύτερο, να μην δημιουργούμε νέα χρέη στο Δήμο μας από έργα τα οποία έχουν εκτελεστεί μετά το δεύτερο εξάμεινο του 2012. Σας θυμίσω ότι μέχρι το πρώτο εξάμεινο του 2012 το Υπουργείο θα πληρώσει τα χρέη των Δήμων με αυτή τη σύμβαση που κάνουμε. Από εκεί και πέρα πρέπει ο Δήμος να μην δημιουργεί νέα χρέη. Άρα δώσαμε μια προτεραιότητα στα έργα τα οποία έγιναν το δεύτερο και τιμολογήθηκαν το δεύτερο εξάμεινο του 2012. Είναι στη συνεχιζόμενη διαδικασία και αυτά όλα όσα αυτή τη στιγμή βλέπουν χρηματοδοτούνται μέσα από τη ΣΑΤΑ, ώστε το θέμα αυτό να κλείσει με τα έργα αυτά και να μην δημιουργούνται καινούργιες οφειλές. Είναι πολύ σημαντικό πράγμα και για την εικόνα του Δήμου και για την εικόνα της οικονομικής κατάστασης απέναντι στους ελέγχους τους οποίους θα έχουμε και αναθρήμινο για την πορεία του προϋπολογισμού μας. Υπάρχει ένας κατάλογος των έργων αναδημοτική ενότητα. Εγώ μπορώ να τον αναγνώσω αυτόν, να μην υπάρχει κάποια, τέλος πάντων, κάποιο πρόβλημα σε οποιοδήποτε, δημοτική ενότητα, ότι κάποια από αυτά τα οποία προτάθηκε δεν μπήκε στον προγραμματισμό. Και θα μου δώσετε 2-3 λεπτά εντάκι να αναφέρω τα έργα και τα ποσά παράλληλα. Επίσης, πριν το κάνω αυτό, θέλω να σας πω ότι από τις μελέτες προμήθειας εξαιρέθηκαν κάποιες μελέτες οι οποίες αφορούν ηλεκτρολογικό υλικό, γιατί ανάγονται στα ανταποδοτικά, στις ανταποδοτικές χώρες και ηλεκτρολογικού από τη ΣΑΤΑ, ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, όπως και έργα τα οποία έχουν να κάνουν με προμήθειες ειδών ίδρευσης αποκέντρωσης για τη διαστάγια του πολιτικού χαρακτήρα. Υπάρχουν κάποιες μικρές εξαιρέσεις, γιατί η αναφορά τους γίνεται σε νέο έργο, άρα θεωρείται ως επένδυση και δημιουργία νέου έργου και δεν είναι πληρωμή παροχής υπηρεσίας. Η ΣΑΤΑ δεν μπορεί να πληρώνει παροχές υπηρεσίας, όπως δεν μπορεί να πληρώνει και λειτουργικά έργα. Θα αναφέρω τα έργα όλα ανά ιδιότητα έργων, δηλαδή πού αφορούν, για την ίδρυψη και την άδρυψη. Υπάρχει το έργο επισκευής υδρομάστευσης τοπικής κοινότητας Καμαρίου για απόφραξη δικτύου 5.000 ευρώ.
Το έργο «Επέκταση δικτύου ίδρυσης στα πηγαδούλια Δημοτικής Ενότητας Αυλώνος 2.000 ευρώ, ολοκλήρωση ιδιώτηση Γαργαλιάνων 12.000 ευρώ, εργασίες δοκιμαστικών αντιήσεων Λεύκης Γαργαλιάνων 7.000 ευρώ, από το έργο «Συνδέσεις δικτύου ίδρυσης χιλιατρών», που είναι νέο έργο και εδώ είναι η παρατήρηση που έκανα προηγουμένως. Πρόεδρε, κάνω μια διακοπή. Θα την έκανα εγώ την αστεία. Αν είναι να διαβάσει το έργο. Εγώ το έχω βιαράκι, νομίζω ότι είχε να δοθεί. Συγγνώμη κύριε Δημάρχε. Με τη σύμφωνη γνώμη σα, σε ρόσκοπο να ακουστεί καταρχήν η κατανομή αναρμοκή ενότητα. Το είπα αυτό. Το είδε, υπόθηκε. Δεν τα έχει. Περίπου. Η κατανομή. Και μετά, οδηγός και έργο να μπορούν να απομαγνητοφωνηθούν και τα πρακτικά. Εντάξει, κύριε. Είναι αυτό που κάνω τώρα. Έτσι, δεν θα κρατήσει πάνω από 3 λεπτά. Είναι 5 αναφορές σε κάθε σελίδα. Θα τελειώσουμε πολύ σύντομα. Τα πρακτικά είναι πολύ σημαντικό να έχουν αναφορές. Γιατί τα έργα πρέπει να σύνδεση πηγής μεγάλης βρύσης, συγγνώμη, επέκταση δικτύου ίδρυσης, είπαμε στα πηγαδούλια, 2.000 ευρώ του Δήμου Αυλώνος, στον κύριο Γαργαλιάνου, ναι, είμαστε συνδέσεις δικτύου ίδρυσης γιατρών, το έργο αυτό έχει 120.000 ποσό, οι 85.000 αγροτές έχουν καταναλωτικές της άντρας του 2011, προσθέτει άλλες 35 από τις άντρας του 2012. Σύνδεση παραγωγών με το δίκτυο ίδρυσης του Δημοτικής Ενότητας ΑΕΤΟΥ, είναι συνεχιζόμενο έργο με 4.298 για να κλείσει. Αποκατάσταση βλάβης των υπόνομων ομπρίων ΑΕΤΟΥ είναι 2.000 ευρώ. Η κατασκευή αγωγών απορροής ομπρίων Παπανακίου 7.000 ευρώ. Η αρχαιολογική μελέτη του ελληνικού καθαρισμού 8.968 είναι αποφυγή και έχει τελειώσει. Ολοκλήρωση δικτύου ομπρίων Υπαλυσίας είναι συνεχιζόμενο έργο, το υπόλοιπο της άντρας που πρέπει, να απορροφήσει είναι 102.393,90 ευρώ για να κλείσει. Το αντιοστάσιο, επισκευή του αντιοστασίου στην εγκατάσταση των περιοχικών διατρών 7.500 ευρώ. Συντήρηση αγροτικών οδών, είμαστε στην αγροτική οδοπία ΑΕΤΟΥ 18.000 ευρώ. Αυλώνος 26.674,25. Γαργαλιάνων 24.600. Τριπύλης 15.000. Στη δημοτική οδοπία. Συγγνώμη κύριε Δημήτρη, στην οδοπία είναι από 15.000. Ναι, αγροτική διαπλάστηση στροφών δρόμου προς Λέδα. Θα το παρακάτησε σημείωση. Υπάρχει 24.000 ευρώ ένα έργο. Στην Υπαλυσία δημοτική οδοπία 30.000 ευρώ. Η διαμόρφωση δημοτικής οδού άνω πόλης δημοτικού διαμερίσματος της Υπαλυσίας 4.000 ευρώ, συγκεκριμένα 3.966,93. Διαμόρφωση δημοτικής παρόδου στα Φιλιατρά 5.678,74. Έχει γίνει αυτό το 3.963. Ναι, ναι, έχει. Τσιμεντόστρωση διαδρόμων υπορταφείου ταξιαρχών Παπανακίου, συνεχιζόμενο έργο είναι οφειλή 2.244,24. Διαρρύθμιση νέων υπορταφείου Φιλιατρών 12.200, συνεχιζόμενο. Στα πάρτι και στις πλατείες 12.000 ευρώ στη συντήρηση κοινοποιήσεων χώρων ΑΕΤΟΥ, 9.564,03 η διαμόρφωση πλατείας Πολυθέας, η αποπεράτωση καλλιτερινιών στο Σελά 12.350, κατασκευή κερκίδων κυβέρνου Γαργαλιάνου 68.270, η Δημοτική Ενότητα Φιλιατρών Συντήρηση Αθλητικών Χώρων 6.000 ευρώ, στα δημοτικά κτίρια 10.000 ευρώ στην κοινότητα ΕΤΟΥ, 10.000 ευρώ στην κοινότητα Αυλώνος είναι το ποσό 5.000 στην κοινότητα Γιατρό, άρα 5.000 κατά μένα σάντα. Στη δημοτική ενότητα Φιλιατρών οριστική μελέτη περιβαλλοντικών όρων για το έργο κατασκευής μονάδων βιολογικού στο δημοτικό διαμέρισμα Χριστιανού Ζωής 8.000 ευρώ. Και στις προμήθειες έχουμε 15.000 ευρώ προμήθεια φραστών και στην Παλαισία, 10.000 ευρώ προμήθεια οικοδομικών υλικών,
15.000 ασφαλτικά, 15.000 κυρώβημα στην Παρισία και 5.000 ολοκληρωμένου συστήματος πληροφορικού συστήματος για παρακολούθηση έργων. Αυτό που έλεγα δεν αφορά την Παρισία, αφορά το Δήμο. Προμήθεια θραυστών υλικών τώρα για την κοινότητα Γαργαλιάνου 24.000 ευρώ, 15.000 για τα ασφαλτικά, 24.000 για τα οικοδομικά, 15.000 για το σκυρόδεμα και στα φιλιατρά 10.000 για τα θραυστά υλικά, 15.000 για ασφαλτικά, 5.000 για οικοδομικά υλικά, 5.000 για προμήθεια σκυροδέματος, 3.000 ευρώ για προμήθεια λογισμικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Στην Αυλώνα, 15.000 ευρώ θραυστά λατομείου, 10.000 ευρώ συντήρηση επισκευή δρόμων τα ασφαλτικά, 6.000 ευρώ προμήθεια οικοδομικών υλικών, 2.000 ευρώ για οδοσήμανση, 5.000 ευρώ για σκυρόδρομο. Στον ΑΕΤΟ, 15.000 ευρώ για λατομείο, 15.000 οικοδομικά υλικά, 2.000 οδοσήμανση, 500 ευρώ για προμήθεια λογισμικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού και προμήθεια υλικών άρνησης 500 ευρώ. Στην Τριβίνη, 15.000 ευρώ οικοδομικά υλικά, 15.000 ευρώ υδραυλικών υλικών συντήρησης και επέκτασης υδραγωγείου. Αυτό είναι ένα έργο το οποίο επεκτείνει το δίκτυο της ίδρυσης στο διαμέρισμα του ΣΕΛΑ. 5.000 ευρώ για σκυρόδεμα, 2.000 ευρώ για αποχέτευση, για υλικά αποχέτευση σωμβρίων γεμάτων και 2.000 ευρώ για προμήθεια συντήρου οικονομικού συντήρου. Επίσης, πράξεις αναλογισμού Γαργαλιάνων 6.500 ευρώ. Το ποσό το οποίο μένει για να πάρουν ακόμα τα φιλιατρά αφορά περίπου τις 80.000 ευρώ. Αυτά η κοινότητα των φιλιατρών ζήτησε να δεσμευτούν, να πούμε δηλαδή από σήμερα, ότι θα πάνε σε πρώτη τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος για δύο συγκεκριμένα έργα που ζήτησε η κοινότητα και αυτά αφορούν κατασκευή αγωγού ομπρίων υδάτων 60.000 ευρώ και κατασκευή παιδικής χαράς 15.000 ευρώ, 75 είναι το σύνολο. Στην πρώτη τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος που θα γίνει και θα περιλάβει αυτά τα έργα θα χρηματοδοτηθούν από το υπόλοιπο που δεν κατανέμουμε αυτή τη στιγμή στις άλλες φιλιατρών, αλλά είναι και αυτά τα δύο συγκεκριμένα έργα που θα προκύψουν στην πρώτη τροποποίηση. Αυτά είναι όλα. Αν οι συνάδελφοι οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για την κάθε κοινότητα έχουν κάποια παρατήρηση ή ήταν κάτι το οποίο δεν υπόθηκε. Γιώργος Κουσουνιατός στην Κύριε Δημήτρη, εγώ θέλω να ρωτήσω, από ό,τι σημείωσα για την Λιβασία, είναι 3.15.45, γύρω στις 80.000. Και αυτό, 102.393 είναι το έργο της... Συνάδελφοι, πρώτα ερωτήστε τα συναθέσια. Κοιτάξτε, με την Ευρωπαϊκή Ενότητα έχουμε κάνει και την Αυρώνα είναι 95.000 και για τον Αυρώνα. Πόσα είναι για Αυρώνα? 95.000 παρακαλώ. Για Γιατί πάρουν οι 2.000 τοποθέτησης τοπικών πλατείας τοπικού διαμερίσματος και φαλόγλωσης, έτσι, μείον 2.000, άρα είναι 105.000. Για τα φιλιατρά είναι ένα ποσό 157.000. Με την τροποποίηση κατάλαβες να το λίγο, έτσι. Πόσο είναι τα φιλιατρά για όλους? Αυτό είναι 97 φιλιατρά. Και οι πολίτες είναι ακόμα... Όχι, μέσα στα φιλιατρά. Περιμένετε λίγο. Γράφει Μαρία. Τι έγινε, μια σκέψη. Σαμποτάζ. Γράφουμε εμείς, δεν πειράζει.
Τα γράφουμε εμείς. Δεν έκανε τίποτα εγώ. Κύριε Σαββαζιώτη, να ρωτήσω κάτι. Κάτι για ελεύθερο λογισμικό έχετε ακούσει. Κάτι για ελεύθερο λογισμικό έχει ακούσει. Ποσό και λογισμικό. Ένα λεπτό συνάδελφε. Αν υπάρχει ελεύθερο, γιατί όχι. Ποσό για λογισμικό. Αν υπάρχει ελεύθερο, γιατί όχι. Είμαστε τόσο. Έχουμε ένα δρόμο που δεν θα περάσει. Δεν ακούω τίποτα. Θα το φτιάξουμε τώρα. Πού θα το φτιάξουμε τώρα. Δεν περνάει την οριστική από εκεί και υπάρχουν χιλιάδες ελαιόδες. Δεν πρέπει να γίνει. Πρόεδρε, υπόθηκε αυτό που ακούστηκε έτσι. Αν προσέξατε, η καταγγελία γίνεται με ένα τέτοιο τρόπο, με μια αντιστοίχηση στο τεχνικό πρόγραμμα. Αν το τεχνικό πρόγραμμα προβλέπει, προφανώς θα υπάρχει. Διαφορετικά θα γίνει τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος προκειμένου να τα συμπεριλάβουμε στις επόμενες άρθρες. Συνάδελφοι, άλλη ερώτηση. Κύριε Παπούδο, μετά τοποθετήσεις. Πρόεδρε, θες να ρωτήσεις κάτι. Ορίστε. Εάν σε αυτό το πρόγραμμα μας ζητήσατε να κάνουμε το πρόγραμμα τεχνικό. Το κάναμε, σας το δώσαμε. Μέσα σε αυτά που είπατε, η συγκεκριμένη τοπική κοινότητα Αβελιών, έχετε βάλει κάποια χρήματα, δηλαδή υπάρχουν χρήματα μέσα εκεί. Δηλαδή, τι αντιστοιχεί για όσους Αβελιών από αυτά που δώσατε τώρα. Αγροτική εδοπία. Συλλαμβάνετε μέσα στο Δήμο Υπασίας, μεγάλο ποσό. Συνάδελφοι, τοποθετήσεις. Κύριε, τοποθέτηση ή ερώτηση. Ορίστε, κύριε. Κάνω τον κύριο Σαββατζόπουλος. Πόσα συνάντησα θα κάθε πρώην Δήμος συνολικά. Τα χρήματα αυτά που μας είπε τώρα, τι δικαιούται πρώην Δήμος Αϊτού, ή ο πρώην Δήμος Υπασίας, και τι του δίνει στο κάθε. Λέει το ποσό που δίνει η μέση με αυτό που σου κάθε πρώην Δήμος. Υπάρχει δικαιοσύνη. Αν συγκεκριμένα, ο πρώην Δήμος Αγιστός ήταν 150.000. Παίρνει και 150. Ο πρώην Δήμος Υπαρσία. Και τα δικαιούνται αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, μήπως εννοεί και αν πληθυσμιακά τα ποσά αυτά αντιστοιχούν σωστά σε κάθε δημοτική ενότητα. Αυτό εννοείται. Σε σχέση με τα πληθυσμιακά δεδομένα. Ωραία. Κύριε Σαββατζόπουλε, αν και υπόθηκε, μπορεί να το διευκρινίσετε. Ωραία. Εγώ να κάνω και μία αναφορά ξανά σε αυτό που είπα προηγουμένως, δηλαδή ότι το ποσό των 830.000 ευρώ κατά να μνήμεται 200.000 ευρώ για τον κάθε ένα από τους τρεις μεγάλους δήμους και οι υπόλοιπες 230.000 ευρώ σε ευρώ να ετώ και την πύλη, περίπου αυτό είναι η αναλογία. Αλλά στην ερώτηση που κάνετε προηγουμένως, το πόσο σάτα έφερνε ο Δήμος Αετού, και τι παίρνει τώρα. Καμία σχέση αυτό. Γιατί σάτα παίρναμε. Δεν πρέπει να έχει σάτα στο τοπικό του. Όχι, να σα πω γιατί δεν έχει σχέση. Να δει σάτα να κάνω κάτι και πάρει κάτι άλλο. Σάτα παίρναμε ένα άλλο ποσό. Τώρα αυτό έχει μόνο πολλαπλασιαστεί το ποσό που παίρνει ο Δήμος. Δεν παίρνουμε τα ίδια λεφτά. Άρα δεν μπορείτε να κάνετε αναγωγή στη σάτα που έπαιρνε ο Δήμος Αετού τότε. Δεν κάνω αναγωγή. Πάει κατάθεση. Αυτό σα είπα. Τα χρήματα τώρα που πήρε σαν κοινότητα σε Ελλάδα, αντιστοιχούν στου κατοίκου. Όταν σα είπα δύο παράγοντε από την αρχή. Ο ένα είναι ο πληθυσμιακό και ο άλλο είναι η έκταση τη δημοτική κοινότητα. Δεν μπορεί να έχει μια έκταση πόσε χιλιάδε τρέματα και να έχει πολύ λίγου κατοίκου. Δεν μπορεί να την χρηματοδοτήσει του κατοίκου μόνο, τη χρηματοδοτήσει και την έκτασή τη. Γιατί εκεί υπάρχουν αυξημένε ανάγκε έργων υποδομή. Αυτό λέει και ο νόμος, δεν είναι κάτι. Δεν γνωρίζω.
Μπαίνουμε σε, όχι, θα μπούμε σε τοποθετήσεις. Κύριε Παπλούρο, πόσες ώρες και να συζητάμε, δεν πρόκειται να αυξήσουμε το ποσό. Το ίδιο ποσό έχουμε να μοιράσουμε. Το ίδιο ποσό μοιράσουμε. Κατά συνέπεια, μακριά από εμάς, σε ό,τι αφορά την αντιπολίτευση, και οποιαδήποτε πολυσυεργία, προκειμένου ο Δήμος να λειτουργήσει. Σε εσάς εναχώρηται, σε εσάς είναι η ευθύνη για τη δίκαιη κατανομή. Πρέπει επιτέλους, και δυστυχώς δεν το έχουμε πετύχει, μετά από 3,5 χρόνια λειτουργίας, 3 χρόνια λειτουργίας του Δήμου, να αποκαρακτηστούμε από το οικισμούς. Πρέπει όλοι μας να καταλάβουμε ότι ο Δήμος είναι ένας και ενιαίος. Μακάρι σε επόμενη κατανομή να μην μιλάμε για αγροτική οδοπία υπαρσίας ή φιλιατρώνη καγκαλιά. Να μιλάμε για αγροτική οδοπία του Δήμου της Μηδίας. Από εκεί και πέρα είναι ευθύνη δική μας, είναι ευθύνη του Δημοτικού Συμβουλίου, είναι ευθύνη της Δημοτικής Αρχής να κάνει τη σωστή επιλογή. Εγώ δίνω θετική ψήφο στην κατανομή της ΑΤΑ με την επισήμανση να δοθεί μια βαρύτητα και μια μεγαλύτερη προσοχή στις ήδη ερημωμένες κοινότητες. Πρέπει δηλαδή να το προσέξουμε αυτό το πράγμα. Θα έχουμε τεράστια προβλήματα σε ό,τι αφορά τις μικρές κοινότητες. Ο κύριος Κουκούλης. Σίγουρα όταν είναι μικρό το κομμάτι της πίτας και όπου υπάρχει αυτό και υπάρχει και γκρίνια, λέει ο λαός, και αυτό φαίνεται και μέσα από την κατανομή που γίνεται σήμερα και με τα ποσά που προσπαθεί να διαχειριστεί τέλος πάντων η Δημοτική Αρχή. Είναι οπωσδήποτε τα ποσά ελάχιστα σε σχέση με τις ανάγκες του Δήμου. Και εγώ δεν θα τα βάλω βέβαια με τον κύριο Σαββασιώτη τη δημοτική πλειοψηφία, γιατί κατανέμουν με αυτόν τον τρόπο. Βέβαια, πολλά θα μπορούσε να πει κανένας και σε αυτό. Και σε αυτό. Γιατί, όπως τόνισα και προηγουμένως που συζητούσαμε το θέμα της πυροπροστασίας, ελάχιστα ποσά κατανέμονται για τέτοια έργα που σας είπα είναι αναγκαία για να προστατεύσουμε τουλάχιστον τον τόπο μας από καταστροφές. Εντάξει κύριε Σεπαζιώτη, αλλά θα μπορούσαν από τώρα να ξεκινήσουν αυτά τα έργα, να δοθούν μια προτεραιότητα σε αυτά, γιατί έρχεται η θερινή περίοδος και ξέρουμε τους κινδύνους που διατρέχει η περιοχή μας. Επίσης, εκείνο που ήθελα να διαφωνήσω όμως είναι ότι η πλειοψηφία και η ΚΕΔΕ και τα παραπάνω όργανα της τοπικής αυτοδιοίκησης συμφωνούν στη δημοσιονομική προσαρμογή που η κυβέρνηση και η Τρόικα κλπ. Επιβάλλουν στους Δήμους και τους στοχεύουν ακόμα περισσότερο και ούτε έργα μπορούν να κάνουν, ούτε να ανακουμπήσουν τους δημότες από τα προβλήματα που υφίστανται. Και τα παρτώνουν όλα και περισσότερα στις πλάτες των δημοτών. Εκεί είναι η πολιτική μου διαφωνία, το ότι προσπαθούν να διαχειριστούν τη φτώχεια και δεν διεκδικούν το κράτος τουλάχιστον να αποδώσει περισσότερα κονδύλια και με βάση τις συνθήκες που επικρατούν σήμερα στην κοινωνία, ότι πρέπει η τοπική αυτοδιοίκηση να σταθεί αρρωγός και σε έργα υποδομών, αλλά και στήριξη των κοινωνικών δομών ώστε να ανακουφιστεί ο λαός. Γι' αυτό στους λόγους θα τους πείσω λευκό και στην κατανομή. Σίγουρα δεν μπορούμε να διαφωνήσουμε, εσείς το σκεφτήκατε έτσι, αλλά εγώ ήθελα να πω το εξής, ότι επειδή τα διαμερίσματα θα έχουν καταλήξει τελείως, νομίζω ότι έπρεπε να ρίξετε περισσότερο βάρος και περισσότερα χρήματα στην αγροτική οδοπία και θα έπρεπε να καλέσετε τους πρόεδρους αυτά τα λίγα χρήματα τέλος πάντων που έχουμε για οδοπία, τα πιο σοβαρά σημεία του κάθε διαμερίσματος να τα καταγράψετε διότι, και να τα εξεβάσετε, διότι πολύ φοβάμαι ότι αν θα έρθει άλλος ένας τέτοιος χειμώνας και δεν εκμεταίνει στους αγροτικούς δρόμους, δεν θα μπορούμε να φτάσουμε στα κύματά μας. Πιστεύω ότι και με το ΣΑΤΑ που θα δοθεί στην πολιτική προστασία, εκεί να δοθεί μεγαλύτερο βάρος στην αγροτική οδοπία, ούτως ώστε να είναι δυνατή η πρόσβαση στα κύματα. Κύριε Μερκούλη. Όντως, ας πούμε, η κατανομή αυτή έρχεται να καλύψει ανάγκες ούτε μην
πράγματος. Όπως το τεχνικό πρόγραμμα καλύπτει και υπηρετεί ανάγκες, ας πούμε, όλων των τοπικών κοινοτήτων. Εδώ είναι το ζητούμενο εργασία, ο κ. Παπούλο, για να γίνει κατανομή, όπως λες, να λειτουργήσουν τριβιλιακά. Η δημοτική ενότητα ΕΤΟΥ μέχρι 31/12/2012 λάβανε περίπου το 16% της κάθε δόσης από τις άνθρωποι. Αυτή τη φορά η κατανομή υποείπεται κατά 25.000 ευρώ. Και αυτό γιατί. Διότι έχουν παραλυθεί έργα τα οποία ήταν συνεχιζόμενα, όπως είναι η επέκταση του δικτύου αποχέτευσης του τοπική κοινότητα ΕΤΟΥ, η συμμετόστρωση στην ελληνικών δρόμων τοπική κοινότητα Κιού, η τοποθέτηση των υπαρκόντων φωτιστικών στην τοπική κοινότητα Κεφαλόπρεσης, η δαπάνια αυτή είχε αναπτυχθεί στο θυμμένο Ιωάννη από την Οικονομική Επιτροπή, γύρισε πίσω από την αποκεντρωμένη περιφέρεια, δεν πήρε νομιμότητα, δεν συμπεριλήφθηκε πάλι το έργο στο τεχνικό πρόγραμμα, το έργο στην ουσία στην πραγματικότητα έχει εκτελεστεί, είναι σε κρεμότητα, πρέπει να βιωθεί. Και γι' αυτό θα παρακαλέσω πολύ, η επόμενη κατανομή που θα γίνει, 25.000 ευρώ που δικαιούται η Δημοτική Ενότητα ΕΤΟΥ, να τους χορηγηθούν, να τους διατεθούν και μετά να γίνει η επόμενη κατανομή. Ευχαριστώ. Καλό ήθελα να πω ότι καλά στην ενδυσυχία των Προέδρων και η προμήθεια των φραστών λοιπόν που γίνεται. Πολύ σημαντικό. Είναι μας το πειράμε. Πέρα από την ερωτική οτοπία. Μέχρι το σαντιμό. Να λέω να θέσω το θέμα σε ψηφοφορία, το σώμα εγκρίνει. Το σώμα εγκρίνει ομόφωνα. Με λευκό του κυρίου Κου. Το σώμα εγκρίνει κατά πλειοψηφία με λευκό του κυρίου Κουκούμη και του κυρίου Πετρόπουλου. Πάμε.